Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της εξαχθής σας φανερής ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συνολικά εψήφισαν 299 βουλευτές. Υπέρ του κυρίου Σταύρου Δήμα ψήφισαν 168 βουλευτές και 131 εψήφισαν παρόν. Εκ του ανακοινωθέντος αποτελέσματος, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία που απαιτείται κατά το άρθρο 32 παράγραφος 3 δεν έχει συγκεντρωθεί και επομένως η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας θα επαναληφθεί για τρίτη φορά μετά 5 πλήρεις ημέρες, δηλαδή στις 29 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12. Παρά τις όποιες διαφορές μας και παρά την τρομοκρατία και τη λάσπη του δίδυμου Τσίπρα Καμένου και άλλοι βουλευτές σήμερα ψήφισαν το Σταύρο Δήμα για πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ευελπιστώ στην τρίτη ψηφοφορία να αποφύγουμε τον εθνικό κίνδυνο, την εθνική περιπέτεια. Όμως η τρίτη ψηφοφορία δεν θα είναι ψηφοφορία με το παρόν. Εκεί δεν θα υπάρχει παρόν. Θα υπάρχει ονοματεπώνυμο. Και ο κάθε βουλευτής θα τεθεί ενώπιος ενωπίο με την αγωνία των Ελλήνων και με το συμφέρον της πατρίδας. Εκεί δεν θα υπάρχει παρόν. Εκεί ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του και την ευθύνη της ψήφου του ως προς τις συνέπειες που θα έχει η ψήφος αυτή πάνω στη σταθερότητα, την ομαλότητα και το μέλλον της πατρίδας. Στην τρίτη λοιπόν ψηφοφορία παρόν δεν θα υπάρχει. Ψήφισα ναι, ψήφισα τον Σταύρο Δήμα, διότι πρώτο ένας άνθρωπος τον οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα και έχει μια μεγάλη πολιτική σταδιοδρομία και πιστεύω ότι ως πρόεδρος δημοκρατίας θα συμβάλλει όσο το δυνατό περισσότερο για μια καλύτερη πορεία της χώρας, αλλά ψήφισα το Σταύρο Δήμα διότι εάν πάμε σε εκλογές, οι εκλογές φέρνουν πίσω την οικονομία. Από εκεί και πέρα φοβάμαι ότι ο ελληνικός λαός θα οδηγηθεί σε ένα χειρότερο δρόμο. Και σήμερα επιβάλλεται όλοι πάνω από κόμματα, πάνω από πρόσωπα, πάνω από καρέκλες να βάλουν τον ελληνικό λαό. Πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθούν μια κατάσταση? Εκτιμάτε ότι μπορούμε να βρεθούν άλλοι 12 βουλευτές? Δεν μπορώ να σας πω εγώ ούτε ναι ούτε όχι. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα ούτε αυτός. Είναι εξαρτώμενο, δεν είναι ανεξάρτητο. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους. Σε εσάς τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς και στον ελληνικό λαό. Να είναι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός, ότι η ελπίδα έρχεται. Και η ελπίδα έρχεται και με την γέννηση του Χριστού, αλλά και με την απελευθέρωση της χώρας μας από τα μνημόνια και από τις πολιτικές που επιβάλλουν αυτή τη στιγμή οι ξένοι κατακτητές, οι τραπεζίτες και οι δανειστές. Θα ξανάρθει το χαμόγελο και δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε όρθιοι και θα παραμείνουμε όρθιοι μέχρι τέλους σε αυτά που υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό. Τα μαξιλάρια θα ακολουθήσουν την τύχη όλων εκείνων που παραβίασαν τη λαϊκή εντολή. Για την απόφαση της εισαγγελίας στην υπόθεση Χαϊκάλη. Ορίστε. Δεν νομίζω ότι την έκρινε ο λαός και ο λαός θα βάλει στο αρχείο σύντομα όλους αυτούς οι οποίοι λειτουργούν με κανονισμούς καθεστώτος και όχι ενός ελεύθερου πυλώνα της δημοκρατίας. Η άρνηση των βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς να ψηφίσουν την πρόταση της κυβέρνησης για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι η άρνησή τους να συμβάλλουν στην συντήρηση, στη διατήρηση των ασκούμενων πολιτικών. Ο τόπος πρέπει να αλλάξει σελίδα, η κοινωνία πρέπει να αλλάξει σελίδα. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην Ελλάδα. Για την κυρία Φούντα. Ο καθένας παίρνει το δρόμο. Υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν αντιδράσεις για την απόφαση σας να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στη Δημάρα. Αυτές πώς τις λέτε εσείς, πώς τις ερμηνεύετε? Εσείς είπατε. Ευχαριστώ. Η Βουλή ούτε ο λαός πρόκειται να δώσουν λευκή επιταγή στον κύριο Σαμαρά να συνεχίσει τα μνημόνια και να εφαρμόσει τα προαπαιτούμενα της λιτότητας που κόβουν συντάξεις, ακριβένουν φάρμακα
λαιλατούν την κοινωνία. Με την καινούργια χρονιά η χώρα μας θα γυρίσει σελίδα. Με δημοκρατία, με ισχυρή λαϊκή εντολή για πραγματική διαπραγμάτευση, με αισιοδοξία θα τα καταφέρουμε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.